Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα καθεστώς όπου οι οικονομικές αλλαγές έχουν άμεση επίπτωση στους δείκτες υγείας, τους μετρήσεων, τους βιολογικούς δείκτες, όχι γενικά πώς είναι το σύστημα. Ή αν θα κάνουμε μειοπαθητική ιατρική ή ολιστική ιατρική για να λύσουμε κάποια πράγματα. Αλλά στους εντελώς μετρήσιμους δείκτες υγείας. Και επίσης ξέρουμε από ήδη από την δεκαετία του 70 ότι τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα έχουν πολύ, πολύ πιο εύθραστη υγεία. Όχι μόνο πολύ πιο δύσκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αλλά η έκθεσή τους σε παράγοντες νοσηρότητας είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν στην Ελλάδα αυτό το έργο και το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι μέσα στην πρώτη διετία να αυξάνεται κατά 20% η χρήση των υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων και ταυτόχρονα να μειώνεται κατά 15% η χρήση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή ο κόσμος μέσα στο σοκ το οικονομικό το οποίο υφίσταται συνεχίζει να αρρωσταίνει και αρρωσταίνει ίσως και βαρύτερα και πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία. Τα δημόσια νοσοκομεία τώρα ξεκινάνε μια πολιτική η οποία είναι πολιτική περικοπών. Όχι λιτότητας. Και εδώ είναι ένα τεράστιο λάθος που κάνουμε. Του το έλεγα και στο παρελθόν σε μια παρέμβαση που έκανα στην ΕΠΑ. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα όχι στη λιτότητα. Non austerité που το λένε στο σύστημα του ΕΠΑ. Δεν είμαστε στη φάση. Η λιτότητα είναι ένα γενναίο κομμάτι τη καπιταλιστική διαχείριση και των προσωπικών κέντρων, το οποίο υπάρχει. Εγώ μικρό σήμερα θυμάμαι, ο πατέρα μου ήταν εργάτη στο καλλιτεχνείο και μου έλεγε αυτή τη λιτότητα μα έχουν σαπίσει. Και με τα παιδιά μου μεγαλώσανε και του λέω πάλι για τη λιτότητα. Αλλά δεν μιλάμε για λιτότητα τώρα. Μιλάμε για μια αλλαγή συνολικά του πλαισίου λειτουργία των εργαζομένων και μια κατάργηση του κράτου πρόνοια. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν την κρίση στην Ελλάδα με αύξηση τη πελατεία εντό εισαγωγικών στο δημόσιο σύστημα. Ταυτόχρονα κλείνει τι βάνε. Το σύστημα καταραίει. Αυτό ο λόγο για τον οποίο λέμε σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουν γάζε, δεν έχουν. Δεν έχουν φάρμακα κτλ. Γιατί ενώ αυξήθηκε η ζήτηση, σταμάτησε η προσφορά και σταμάτησε τεχνητά η προσφορά. Ταυτόχρονα ελαττώνει το προσωπικό. Και το προσωπικό ελαττώνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι λόγω της οικονομικής δυσκολίας και, των περικοπών, δεν γίνονται καινούργιες προσλήψεις. Όποιοι φεύγουν, δεν αντικατίστανται. Πολιτική η οποία εφαρμόζεται σήμερα στην Γαλλία. Σας είπα, μέσα στην τις 6 χρόνια 50% ελάττωση του δικού μου τμήματος στο προσωπικό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με φυγή στελεχών. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Έχεις δηλαδή γιατρούς, νοσοκόμες, διοικητικά στελέχη που λένε αντί εγώ να καθίσω πια με τις υπάρχοντες περικοπές να μείνω στο δημόσιο για να παίρνω 1.500-2.000 ευρώ το μήνα με εφημερίες που θα τις πληρώνω όποτε και αν, σηκώνομαι και φεύγω. Και πάω να ανοίξω ένα ιδιωτικό ιατρείο μόνος μου, για όσο καιρό θα δουλεύει, και θα βγάζω τα ίδια λεφτά με λιγότερη κούραση. Αν είμαι ένας γιατρός λίγο καλά βαλμένος μες στην πιάτσα. Ή λέει, όχι, θα πάω στο εξωτερικό. Και σε ποιο εξωτερικό θα πάει. Δεν θα βρει στο Βέλγιο και στη Γαλλία, γιατί ο μισθός του πλατησιάνα τασέ του επιμελητή, ας πούμε, τρίτου επίπεδου στο Παρίσι, δεν είναι περισσότερο από 2.000 ευρώ και τον έχουμε και δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Θα πάει στη Σαουδική Αραβία. Θα πάει στο Ντουμπάι. Όπου στο Ντουμπάι την έχουν ψηλαστεί οι Άραβες. Και τι κάνουν τώρα. Λένε ότι αν έρθει από τη Γαλλία έχει ένα μισθό που θα είναι 8-10.000 ευρώ το μήνα. Αφορολόγητα κτλ. Αν έρχεσαι από την Ελλάδα όπου έχουν πέσει οι μισθοί, αντίστοιχα χαμηλότερο θα είναι και ο μισθό σου. Έτσι. Με άλλα λόγια, φεύγεις με όρους διεθνούς κλαδοπάσαρους στο εξωτερικό. Δεν φεύγεις με όρους μετανάστευσης πιστεύοντας ότι μία μέρα όπως κάνανε οι μετανάστες της γενιάς του 60 θα δει ανάκαμψη και θα μπορούν να κάνουν μία ωραία πώς το λένε, ελληνική εστία στις Βρυξέλλες γιατί θα αρχίσει να έχουμε λίγο χρήμα και να γίνει. Τελείωσαν αυτά τα πράγματα. Χάνεις όμως προσωπικό, το οποίο είναι προσωπικό προσοχή, εκπαιδευμένο, γιατί το ιατρικό, νοσηλευτικό, ακόμη και το διοικητικό προσωπικό σε μεγάλη κλίμακα, αφήνω κατά μέρος τους μεγαλοκαρχαρίες, τους μεγαλοκαθηγητάτες και όλους αυτούς. Λοιπόν, αυτοί που είναι βασικοί άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία, ήταν και καλά εκπαιδευμένοι, δηλαδή έχει επενδυθεί κοινωνικό κεφάλαιο για να έχουν ένα επίπεδο, και καλά εκπαιδευμένοι και κάναν μια δουλειά παροχής υπηρεσιών οι οποίοι την είχαν ανάγκη. Αφήνω τους κάποιους που ένα φακελάκι. Ή ακόμη και από αυτούς που παίρνουν φαγκελάκι. Κάποιος που παίρνει φαγκελάκι το παίρνει λόγω πλαισίου. Όχι γιατί είναι ντε και καλά γκάγκστερ. Έτσι. Πέντε λεπτά. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Φεύγει λοιπόν κόσμος, ο οποίος έχει μια αξία, άρα
το σύστημα υγείας αποδιοργανώνεται και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Και πάμε τώρα στο 2014-2013. Από εκεί που είχαμε 20% αύξηση τη ζήτηση στα δημόσια νοσοκομεία, σήμερα έχουμε 30% αύξηση στα ιδιωτικά ιδρύματα. Δηλαδή, πια κόσμος ο οποίος μπορεί να πληρώσει, λέει, δεν θα πάω στο ΑΧΕΠΑ να νοσηλευτώ, αλλά θα πάω στην τάδε ιδιωτική κλινική. Ένα. Δεύτερο, σε συνθήκες κρίσης και ενώ το κράτος έχει μπει σε στάση πληρωμών, τα ιδιωτικά, τα μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και οι ιδιωτικές ασφάλειες, αυξάνουν τα κέρδη τους. Έχουν αυξηθεί 30% σήμερα. Παράλληλα, τα νούμερα λένε ότι συνολικά οι χρονίως πάσχοντες άσθενείς έχουν αναδώσει κατά 30% τις επισκέψεις στους γιατρούς και τη χρήση φαρμάκων. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη τους, θα πάνε και θα πούνε, εντάξει, εγώ δεν παίρνω δύο χάπια την ημέρα για να πούνε θεραπεία, θα πάνε. Συνέπεια ποια είναι? Αύξηση των θανάτων. Τελεία. Μιλάμε για θάνατο. Όταν είχε βγει ο Παναγιώτης και είχε πει κάποια στιγμή στον Άδωνη ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για εγκληματικές ενέργειες, κυριολεκτούσε. Γιατί κάθε χρόνο στην Πελοπόννησο, που είναι αγροτική περιοχή, έχει 2.200 νεκρούς, και αυτά είναι δημοσιευμένα, από έφραγμα του μυοκαρδίου, γιατί το σύστημα δεν μπορεί, όχι να προλάβει, να θεραπεύσει σωστά. Ένα χωριό δηλαδή. Αυτά είναι δημοσιευμένα, όχι σε πολιτικά κείμενα. Είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς συναρθρώνεται αυτό το πράγμα, για να φάω άλλο 8 λεπτά. Πώς συναρθρώνεται? Έχει λοιπόν το κράτος σταματάει να χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία, το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας διαλύεται. Γίνεται ένα σύστημα υγείας το οποίο θα περιθάλπτει όπως να είναι, με αμερικάνικο τρόπο δηλαδή, αυτούς που δεν έχουν φράγκο, που δεν μπορούν να ζήσουν. Στην πραγματικότητα δεν θα είναι νοσοκομεία, θα είναι πτωχοκομεία. Δεύτερον, μετακυλίονται οι δαπάνες σε ατομική βάση. Όταν σου λέει ότι πρέπει να ελαττώσω τον προϋπολογισμό των φαρμάκων από 4 δις σε 2 δις, να κόψω δηλαδή 50%, τη στιγμή που ξέρεις ότι για να κάνω εγώ μια θεραπεία σήμερα σε έναν ασθενή που έχει καρκίνο, θα χρειαστεί να του γράψω εγώ ένα φάρμακο το οποίο θα κοστίσει μια συνταγή, η οποία θα κοστίσει 200.000. Για να σταματήσω μια αιμορραγία ιδιωτικά, θα πρέπει να δώσω ένα φάρμακο το οποίο κάνει η δόση 3.000 ευρώ. Έτσι. Τέτοια συνταγή θα γράψω. Όταν μου λέει ότι εγώ έχω πλαφόν στη συνταγογράφηση, σημαίνει ότι πολύ απλά κάποιο που θα πάει να θα αιμορραγεί, εγώ δεν θα του δώσω το φάρμακο που χρειάζεται. Τελεία. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά αυτό μπορεί να το πάει να το πληρώσει την τσέπη του. Πώς θα το πληρώσει από την τσέπη του? Περνώντας στην ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο ορθεί ένα μέρος του πληθυσμού, αυτό που μπορεί να πληρώσει, το οποίο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν πάρει το 30% του ελληνικού πληθυσμού σε χρήμα και το μετατρέψει σε χρήμα, δεν είναι λίγα τα λεφτά. Για να φτιάξει μια καπιταλιστική οικονομία που κινείται. Άρα να φτιάξει ανάπτυξη. Δηλαδή δεν μιλάμε πια για διάλυση του συστήματος υγείας ως συνέπεια της κρίσης. Μιλάμε για διάλυση του συστήματος υγείας, το οποίο ήταν κεκτημένο των εργαζομένων, του κράτους χρόνιας δηλαδή, στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ως πολιτική επιλογή, γιατί θα ανοίξει μια καινούργια αγορά, η οποία είναι κερδοφόρα. Και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο εύκολο και εδώ φορά από ότι η ιδιωτική παιδεία. Διότι στην ιδιωτική παιδεία πρέπει να πας να φτιάξεις μια υποδομή από το μηδέν μέχρι επάνω. Για να στείλεις ένα πανεπιστήμιο, για να φτιάξεις ένα ιδιωτικό σχολείο ακόμη. Αλλά στην υγεία την έχεις την υποδομή. Αν πας στο Παρίσι σήμερα, υπάρχουν δύο εργαστήρια στο βόρειο και στο νότιο Παρίσι, το οποίο κάνουν ό,τι αιματολογική, ό,τι εξέταση μπορεί να φανταστείς, τα πάντα μπορεί να μετρήσουν. Που κάθε μέρα δέχονται 10.000 ντοσιέ δείγμα από 10.000 ανθρώπους την ημέρα, από όλη τη Γαλλία. Αυτή είναι ο ανταγωνιστής μου ως δημόσιο εργαστήριο που είμαι εγώ, που είναι αδύνατο να τους ανταγωνιστώ. Δηλαδή μεθαύριο η δικιά μου δουλειά ως εργαστήριο αιματολογικό θα τελειώσει, γιατί θα την πάρουν αυτοί ήδη. Δεν χρειάζεται να κάνω καμιά καινούργια επένδυση. Ωστόσο απολύουν όμως. Απολύουν γιατί το εργαστικό κόστος θα πέσει ακόμη περισσότερο αυξάνοντας την ανεργία. Αυτό είναι το πλαίσιο. Παιδε. Με αυτή την έννοια, όντως, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι η τραγική προέκταση του τι θα συμβεί σε όλη την Ευρώπη και το έχουμε δει ήδη να συμβαίνει εκεί που έχει κυριαρχήσει ο νεοφιλελευθερισμός από τον Πινοσέτ στη Χιλή μέχρι στη Ρωσία του Γέλτσιν.
Δεν θα πω στην πολιτική ανάλυση αυτού του παρόμου. Θα σταματήσω εδώ για να έχουμε το δεύτερο κύκλο, γιατί χρειάζεται ένα πολιτικό διατάφτα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι άξονες στους οποίους μπορούμε να συγκροτηθούμε και να παλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που βράσεις τον χρόνο. Είμαι γιατρός γι' αυτό.